πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει μια σειρά από επαφές για, με κύριο θέμα το Κυπριακό, για να διερευνήσει το πεδίο εν ώψη και τις διάφορες των εξελίξεων. Στα πλαίσια αυτά, είχαμε την χαρά να τον φιλοξενήσουμε σήμερα στα γραφεία μας. Κάναμε μια διεξοδική συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις, τις φημολογίες γύρω από τον Κυπριακό. Μας ενημέρωσε για τις επαφές του και ανταλλάξαμε απόψεις και πληροφορίες σε σχέση με την παρούσα φάση του Κυπριακού προβλήματος. Η δική μας η θέση ως τοποθέτηση δογματική είναι ότι απορρίπτουμε κάθε μορφή λύσης ή τη συζήτηση κάθε μορφή λύσης που θα οδηγεί στη συνομοσπονδία ή στη διχοτόμηση. Σε αυτή τη θέση ως κίνημα Νικολόγων στη Εργασία Πολιτών παραμένουμε και εκφράζουμε την ανησυχία μας γιατί αρχίζει να παρουσιάζεται και στην κοινή γνώμη αυτές οι ιδέες, να παρουσιάζονται ιδέες οι οποίες πιθανόν να οδηγήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Είχαμε την ευκαιρία επίσης με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος να συζητήσουμε για τα θέματα που αφορούν την εσωτερική διακυβέρνηση, να εκφράσουμε την ελπίδα ότι μέσα από το κοινωνικό πακέτο που συζητά το Δημοκρατικό Κόμμα με το Δημοκρατικό Σύνταγμα θα αντιμετωπιστούν και με την κυβέρνηση θα αντιμετωπιστούν κάποιες βασικές ανάγκες και προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και βέβαια να εκφράσουμε και την δυσαρέσκεια μας γιατί σε κάποιο βαθμό έχει ατονίσει η συνεργασία που είχαμε με το Δημοκρατικό Κόμμα στην διεκδίκηση των συμφωνημένων θέσεων που περιλάμβανε και το πρόγραμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Και συμφωνήσαμε ότι θα βρούμε κάποιον τρόπο να επανέλθει αυτή η κοινή προσπάθεια σε κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις που έχουν να κάνουν με την κοινωνική πολιτική και την εσωτερική διακυβέρνηση. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στο να υπάρχουν μέτρα κοινωνικής αποζημίωσης. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει αυτή η προσπάθεια να εξελίξεται σε μία μορφή υποστήριξης των συνολικών πολιτικών της κυβέρνησης, οι οποίες παραμένουν αντικοινωνικές, αντιλαϊκές και αντιπεριβαλλοντικές. Και δεν θα θέλαμε οι φίλοι από το Δημοκρατικό Κόμμα να συμμετάσχουν σε μια τέτοια προσπάθεια δημιουργίας άλλοθη για την κυβερνητική πολιτική στο σύνολο της. Δεν λέω ότι συμβαίνει αυτό, αλλά δεν θα θέλαμε να εξελιχθεί για να συμβεί κάτι τέτοιο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο των Οικολόγων για τη σημερινή φιλοξενία, τη χρήσιμη και την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε, που άνοιξαν ακριβώς τις τελευταίες ανησυχητικές εξελίξεις των Κυπριακών, όπου όντως βλέπουμε να μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια συζήτηση περίεργες και πρωτόγνωρες έννοιες, όπως είναι για παράδειγμα οι χαλαρές ομοσπονδίες, οι αποκεντρωμένες ομοσπονδίες και πόσο μάλλον έχουμε ενώπιόν μας και τις προσπάθειες της τουρκικής πλευράς να εντάξουν στη δημόσια συζήτηση και στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό τις έννοιες της συνομοσπονδίας και των δύο κρατών. Γι' αυτό όταν τέτοιες προσπάθειες βλέπουν πλέον το φως της δημοσιότητας οφείλουμε όλοι μας να είμαστε ξεκάθαροι και εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν γίνονται αποδεκτές τέτοιες μορφές λύσεις. Δεν συζητάμε λύσεις συνομοσπονδίας και δύο κρατών. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμη τη σημερινή μας επαφή και συζήτηση μαζί με τους οικολόγους
καθώς θεωρούμε ότι αυτές οι επαφές, ένας δομημένος διάλογος σε ό,τι αφορά το Κυπριακό που βρισκόμαστε σήμερα και ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα, θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν ενδεχομένως να διαμορφώσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες που πρέπει να υιοθετήσουμε για να βγούμε από τα σημερινά αδιέξω. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση, είναι γεγονός πως μας δόθηκε ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, όπως είναι φυσικά και η τελευταία προσπάθεια για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε καταθέσει και συζητάμε αυτή τη στιγμή με το κυβερνών κόμμα και με την κυβέρνηση. Και εμείς οφείλουμε να σημειώσουμε με μια δόση αυτοκριτικής ότι έχει ατονίσει κάπως η συζήτηση μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου σε ό,τι αφορά την προσπάθεια ανάπτυξης πρωτοβουλειών στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και εμείς είμαστε έτοιμοι και στη διάθεση φυσικά και των οικολόγων και των υπολείπων κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου για να συνδιαμορφώσουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες υπό μορφή προτάσεων πολιτικής, τις οποίες θα προσπαθήσουμε και θα διεκδικήσουμε να προωθήσουμε μέσα στην Βουλή των Αντιπροσώπων και να προσπαθήσουμε ακριβώς να επηρεάσουμε ή και να πιέσουμε έτσι ώστε να υιοθετηθούν συγκεκριμένες προτάσεις και από την ίδια την κυβέρνηση. Τόσο σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, αλλά φυσικά και σε ζητήματα που εμείς οφείλουμε να αναγνωρίσουμε. Οι οικολόγοι έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως είναι το περιβάλλον και η πράσινη ανάπτυξη. Επομένως, σήμερα δηλώνουμε πως είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτές τις επαφές με στόχο να βρούμε αυτές τις πολιτικές προτάσεις, να αναπτύξουμε αυτές τις προτεραιότητες με στόχο να επηρεάσουμε τα πράγματα και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα την κοινωνία και τους πολίτες.